Υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική επιλογή και στον τομέα της υγείας και στον τομέα της παιδείας και στον τομέα της. Ας μείνουμε σε αυτό που συζητάμε, αν έχει καλοσυνία. Βεβαίως, βεβαίως. Να μην μπλέξουμε με όλα και. Να αποδομηθεί ό,τι έχει απομείνει από αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας. Έτσι και να δώσουμε. Πιστεύετε ότι το σχεδιάζει αυτό η κυβέρνηση? Βεβαίως είναι συνειδητή επιλογή. Μάλιστα. Διότι όταν σου λείπουν 22.000 νοσηλευτές, όταν σου λείπουν γιατροί, όταν σου λείπουν άλλο τεχνικό διοικητικό προσωπικό. Έχουν πει κατά καιρούς ότι κάνουμε, λέει, το άκουσα από τον κύριο Γεωργιάδη, λέει, κάνουμε προσπάθεια, προκυρήσουμε θέσεις, δεν έρχονται. Λόγια του αέρα. Είναι λόγια του αέρα. Λέω τι λέει ο Υπουργός τώρα. Είναι λόγια του αέρα. Διότι τα κριτήρια για να δελεάσεις κάποιον να πιάσει θέση είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι τα οικονομικά κριτήρια, έτσι τα μισθολογικά δηλαδή, είναι τα επιστημονικά κριτήρια και είναι και οι συνθήκες εργασίας. Καμένα από αυτά τα τρία τα κριτήρια δεν πληρούν τις προϋποθέσεις έτσι ώστε ένας γιατρός ή ένας νοσηλευτής να πάει σε μια άγονη περιοχή. Γι' αυτό φυσικά βγαίνουν άγονες. Δώσανε νομίζω τώρα ένα επίδομα για περιοχές. Τίποτα, σταγόνα στον ωκεανό. Σταγόνα στον ωκεανό. Προσέξτε να δείτε, οι δαπάνες για την υγεία. Και η ντοπιότητα. Οι δαπάνες για την υγεία, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οι δαπάνες για την υγεία το 2009 ήταν στα 6,9 δις, το 2024 στα 6 δις. Δηλαδή έχουμε μία μείωση στα 9. Αυτό είναι το 9 μήνο που διαβάζετε. Το 9 μήνο, βεβαίως, το 9 μήνο. Δηλαδή έχουμε ένα δις. Έχουμε σχεδόν ένα να δούμε, να τελειώσει η χρονιά, να το δούμε, έτσι. Για τους φόρους τώρα αντίστοιχα. Όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Ποια χρονιά είπατε, το 2009. 2009 ήταν στα 6,9. Πέρασε μια δημοσιονομική κρίση τρομερή. Η χώρα παραλίγο να χρεοκοπήσει. Πέρασε τη δημοσιονομική κρίση, αλλά εσεί. Όπως ήταν το 2019, όπως και οι υπόλοιποι, λέτε ότι το 2019 ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν λίγο παραπάνω από τι τώρα. Βγήκαμε από τα μικρά. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, όχι ως απόλυτο νούμερο. Μισό λεπτό. Ως ποσοστό του, εδώ υποτίθεται έχουμε ανάπτυξη. Να λέτε την αλήθεια, ότι ούτε από τα μνημόνια επί της ουσίας έχουμε βγει, υπάρχουν τα ευρωπαϊκά εξάμεινα, υπάρχει δημοσιονομική πειθαρχία, υπάρχουν οι δεσμεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης που λέει, γιατί δεν είναι τσάμπα χρήμα τώρα το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι, δεν είναι εδώ το τσάμπα γεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τελειώσει προπολού. Έτσι, άρα μιλάμε για δάνεια, μιλάμε για επιχορηγήσεις τα οποία πρέπει να αποπληρωθούν, σημαίνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Να λοιπόν, γιατί δεν αυξάνονται τις δαπάνες για την υγεία, για την παιδεία, για την κοινωνική πρόνοια κτλ. Την ίδια στιγμή όμως που υπάρχει ο κόφτης στην παιδεία, στην υγεία, αφιδώς δίνουμε για τις νατοικές δαπάνες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Αφού είναι στο ΝΑΤΟ, τι θα κάνουμε τώρα? Βεβαίως, εδώ είναι και η ουσία του ζητήματος. Καταλάβατε, επιλογές, η χώρα είναι στο ΝΑΤΟ. Οι επιλογές των κυρίων εδώ που εκπροσωπούν τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς έχουν δώσει όρου πίστης. Γιατί να μην βάζω τον κύριο Σκουρλέτη? Γιατί ψηφίσαμε τα F35. Ψηφίσαμε τα F35. Ήταν σε μια τετραετία που είπατε για ως Νέα Αριστερά ψηφίσαμε τα F35. Δεν απαντάτε. Δεν απαντάτε. Εσείς δεν είσαστε που είπατε για το διαβολικό καλό. Εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο. Είπε ο αρχηγός σας. Δεν βγήκατε όμως. Σας είπα κάτι. Τόσο τον προϋπολογισμό της δαπάνες τις ψηφίσαμε εμείς. Για τα F35 ψηφίσαμε. Ψηφίσατε για τα, όχι για τα F35, ψηφίσατε τις συγκεκριμένες δαπάνες, στρατιωτικές δαπάνες. Δεν πρέπει να έχει εθνική άμυνα η Ελλάδα. Η άμυνα της χώρας πρέπει να είναι μέχρι εκεί που είναι, μέχρι εκεί που είναι τα σύνορα της χώρας. Τα δικά μας φανταράκια, οι δικοί μας στρατιωτικοί, αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, δεν έχουν κανένα λόγο ούτε να πάνε στην Ερυθρά Θάλασσα, ούτε στο Αφγανιστάν, ούτε στη Βοσνία. Και τώρα ετοιμάζεται να αναδιατάξετε το στράτευμα κατ' εντολή του ΝΑΤΟ. Αυτά υπόθηκαν εχθές στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Κατ' εντολή του ΝΑΤΟ, με βάση τις οδηγίες του ΝΑΤΟ. Είναι έτσι αυτά που λέω. Είναι ψέματα. Είναι ψέματα. Αυτά που θέλει μια συντεταγμένη. Εχθές έγινε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Αν σε ένα άλλο άρμα, το έχετε κάνει και στο παρελθόν. Αλλά, ναι, αλλά αφήστε με όμως να ολοκληρώσω. Θέλω να σας πω, δηλαδή, από τη μία κόφτης και από την άλλη γαλαντώνη, όταν είναι για τον ΝΑΤΟ, για τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις τράπεζες. Όταν λοιπόν γίνεται αυτό που γίνεται κάτω στη Γάζα και όταν έχει εγκατασταθεί ένας πόλεμος στην Ουκρανία, τότε παίρνεις πρωτοβουλίες ως ΚΚΕ για ένα φιλιρηνικό κίνημα. Και δεν το κάνει το ΚΚΕ. Κάνει σημειωτών. Σημειωτών και περιχαρακωμένο. Σημειωτών κάνει. Μα πού το. Όλες οι αντιπεριαλιστικές
δικές αντιπολεμικές κινητοποιήσεις. Με τον εαυτό σας μόνο. Μα κύριε Συντηχάκη, δεν μιλάμε για τις δικές σας δυνάμεις. Μιλάω για ένα προσκλητήριο στο λαό. Σαν και αυτό το οποίο γνώρισε η πατρίδα μας άλλες στιγμές. Να σας καλέσουμε εσάς, δηλαδή, για να πάμε. Θέλω προσωπικά τον κόσμο. Θέλετε προσκλητήριο για να κατέβετε. Αυτόνομο φυσικό κίνημα, να σταματήσει ο πόλεμο. Αυτόνομο, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Ο καθένας θα προσέλθει με την άποψή του. Τη σέβομαι. Αλλά ο αγώνας για την ειρήνη είναι κοινός. Αλλά καλό είναι να μας πείτε για τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ της τετραετίας που φυτέψατε αμερικάνικες βάσεις σε όλη την Ελλάδα. Ξέρετε πολύ καλά ότι γι' αυτά είπαμε και κάναμε και συνέδριο και τα είπαμε προχθές. Σε όλη την Ελλάδα. Εμείς τα πράγματα. Κάνατε τη στρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εμείς αυτοκριτική κάνουμε και δημοσιεύουμε και το εσωτερικό μας διάλογο. Δεν τον έχουμε περιχαρακωμένο. Να μας πείτε τελικά, κάνει αυτοάμυνα το Ισραήλ ή όχι? Τι κάνει? Σε εμάς το λέτε. Σε εμάς το λέτε. Γιατί να μην το πω σε εσάς, δηλαδή εσείς τι είστε? Το 2015 υπήρξε από την Ελληνική Βουλή η αναγνώριση. Για 4 χρόνια δεν ήσασταν ευρωατλαντικοί, τι ήσασταν? Το 2015 ήρθε εδώ ο πρόεδρος. Δηλαδή τώρα μεταλλαχθήκατε. Το 2015 ήρθε εδώ. Ευρωατλαντικοί γινήκατε φιλοελληνικοί, τι κάνατε δηλαδή? Καθίστε στη μοναξιά σας λοιπόν. Ποια μοναξιά? Μόνο που αυτό δεν βοηθάει το λαϊκό κίνημα. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Το λαϊκό κίνημα δεν βλέπετε να είναι το ΚΚΕ στη μοναξιά του? Έτσι βλέπω, ναι. Όχι, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Αντιθέτως, δίνουμε τη μάχη και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τη δίνουμε τη μάχη και μέσα στο στράτευμα. Όχι μόνο έξω στην κοινωνία, αλλά και μέσα στο στράτευμα. Και ξέρετε τι συνέπειες έχουν οι φαντάροι, τα παιδιά μας, οι αξιωματικοί, οι υπαξιωματικοί. Μην τα λέτε σε μένα. Που αντιδράσανε. Μην τα λέτε σε μένα. Τα λέω σε εσάς, διότι γιατί εγκαλείτε το κουκουέ ότι είναι στη μοναξιά του. Λέω λοιπόν, ότι δεν απέρνει τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες για ένα πλατή φιλελληνικό κίνημα. Όχι, τελεία και παύλα. Απλώς πονάει το γεγονός ότι το ΚΚΕ και πρόβλεψη κάνει και πρόγνωση κάνει και πιο μπροστά από τις εξελίξεις πάει με τις θέσεις. Μου επιτρέψετε και εμένα να πούμε. Λέτε εδώ για παράδειγμα έξω οι αμερικάνικες βάσεις από την Ελλάδα. Λέτε κανένα φαντάρο έξω από τα σύνορα της χώρας. Βεβαίως. Έξω οι βάσεις από την Ελλάδα, το λέτε. Και καταγγείλαμε και το στρατιωτικό υλικό που στάλθηκε στην Ουκρανία. Ανεξάρτητη προχωρήσει για τη φρεγάτα και για τη φρεγάτα. Και για τη φρεγάτα λέγαμε. Κύριε Συντηχάκη, σας παρακαλώ. Απαντάω διότι είναι καταιγιστικό. Είμαι καταιγιστικό. Αλλά σα θέτω ερωτήματα και δεν απαντάτε. Αυτό προσπαθώ. Είσαστε υπέρ της ιδέας της ανεξάρτητης Κύπρου ή υπέρ της συνομοσπονδίας? Να λέμε αληθή πράγματα. Είστε υπέρ των αμερικάνικων βάσεων ή είστε κατά? Τι είστε? Είστε υπέρ τώρα του Τραμπ ή όχι? Εγώ είμαι υπέρ του Τραμπ. Υπέρ του Τραμπ. Γιατί στην τετραετία ήσασταν υπέρ. Και η προβοκάτσια έχει τα ωριά τη. Στην τετραετία ήσασταν υπέρ. Δεν ταιριάζει στην ιστορία του ΚΚΕ τέτοιο προβοκατόρικο λόγο απέναντί μου. Απέναντί μου όχι τέτοια πράγματα. Είναι προβοκατόρικο ο λόγο. Έχετε επί τρία πράγματα τα οποία είναι αναλυθή. Ωραία, πείτε για τις βάσεις. Είστε υπέρ ή κατά την απομάκρυνση των βάσεων? Εγώ σέβομαι τις απόψεις σας, αλλά δεν θέλω να διαστρέψω. Αποχώρηση από το ΝΑΤΟ έξω η βάση του θανάτου, είστε υπέρ? Το ΝΑΤΟ πρέπει να μπει ένα στόχος αποδυνάμωσής του και να αντικατασταθεί από ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας όλης της Ευρώπης. Κύριε Σκουλέτη, σε αυτό συμφωνείτε? Αυτό λέει ο Ντράγκη. Σε αυτό συμφωνείτε? Λάθος κάνετε. Δεν τα ξέρετε. Να δώσουν 500 δισεκατομμύρια. Δεν λέει αυτό. Για να συνδυθεί από τον Ατλαντικό ως τα Ουράλια, λέω εγώ. Και να φτιάξει δεν το δικό αυτό του ΝΑΤΟ. Είδατε που διαστρέφεται. Επαγγελματίας προβοκάτορας σήμερα είστε. Ειλικρινά τώρα. Επαγγελματίας προβοκάτορας. Έλεος. Πείτε και εμένα τώρα. Όχι, αλλά κάποια πράγματα δηλαδή. Να κάνουμε ένα διάλογο. Γιατί είμαι επαγγελματίας προβοκάτορας? Γιατί έχετε διαστρέψει. Εσείς γιατί απαντάτε τώρα? Αφήστε το. Αφήστε το. Να βάλουμε τον μαρξισμό, τον λενινισμό κάτω, να αναλύσουμε ποιος τον πιστεύει. Τώρα αυτή τη δουλειά κάνουμε τώρα πίσω-πίσω. Καλά, και γι' αυτό έχουμε κρυθεί. Το ξέρω, ρε παιδί μου. Και μεν και είδε. Ζήσατε σε μια περίοδο έντονου ρεβιζιονισμού. Άστε και έχετε και στα δικά σας. Εντάξει. Μην τα λέμε τώρα. Εντάξει, η ζωή τα έχει και αυτά. Τα έχει και αυτά. Έτσι, για να μην τα λέμε κιόλα. Αλλάξουμε και την πραγματικότητα. Σε συνθήκες όπου ιδιωτικοποιείται. Τώρα, ποια γραμμή εσείς εξυπηρετείτε, δεν ξέρω από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα πλατή ισχυρό μέτωπο για την δημόσια και δωρεάν υγεία του λαού μας. Όχι συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, το ζήσαμε, διότι αυτή η συνύπαρξη πάντα οδηγούσε στην ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα. Τι προτείνεται για το ιδιωτικό? Να μείνει ως έχει έξω. Μιλάμε αλλά για δημόσια και δωρεάν υγεία, είναι δικαίωμα, είναι κοινωνικό αγαθό. Όχι, λέω για το ιδιωτικό που υπάρχει, τι κάνουμε? Κανένας φετερισμός της υγείας του λαού από ιδιώτες. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Παρέα και ανθυγινά. Ναι. Βεβαίως το δικαιούται οι εργαζόμενοι. Αλλά η αντιπαράθεσή τους, ξέρετε ποια ήταν? Αν βγαίνουν 7.500 ή 2.000 στη συνταξιοδότηση,
Επίτουσα, ξέρετε τι λένε, να πάνε να δουλεύουν μέχρι τα 70 και τα 80 χρόνια. Δηλαδή ο χειρουργός να είναι στα 80 και να δουλεύει. Αυτό θα τρέμει το χέρι. Θα τρέμει το χέρι του, έτσι είναι. Ο χειρουργός, η λεγόμενη ασυνοικονομία, την έχετε όταν ακούσει. Όταν γεράσουμε, κύριε, τρέμουν τα χέρια μας. Και του κύριου Σκουλέτη θα τρέμουν σε λίγο. Αυτά λέει η Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά λέει. Θα τρέμουν τα χέρια μου, τα παιδιά μου, εμένα θα με παίρνουν σπίτι για να του ρίχνω την ίδια. Αυτά λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασυνοικονομία.